Ο Παπανδρέου έδωσε την κυβέρνηση στο Σαμαρά και εκείνος αντί να αρπάξει την καρέκλα, ναι, κρυβόταν. Δείτε το. Μετά από 1,5 περίπου χρόνο, βλέπουμε ένα δεύτερο πρωθυπουργό, τον κ. Παπανδρέου, που παρετείται τηλεφωνικά στον αρχηγό της Εξωμαρισσίας της Πολυτέχνης, λέγοντάς του: δεν μπορώ άλλο να κυβερνήσω, πάρε τη μισή καρέκλα, γιατί δεν μπορώ. Και βλέπουμε έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αντί να αρπάξει την καρέκλα εκείνη την ώρα και να πει: τώρα θα αλλάξω την πολιτική, τώρα θα σώσω την Ελλάδα, τώρα θα ασκήσω την ευθύνη μου, γιατί πολιτικός τι είναι. Πολιτικός πραγματικός, δεν θα φοβάται να πάρει ευθύνη. Σωστό. Πολιτικός πραγματικός ηγέτης είναι αυτός που αρπάζει την ευκαιρία. Γιατί μας το έχουν επέξει το τελευταίο καιρό είναι ο Δημοκράτης ο Σαμαρά ως νέο μεταξύ. Ζάπιο 2. Ο μεγάλος πολεμιστής δεν αφήνει την καρέκλα. Ο μεγάλος πολεμιστής βλέπει την καρέκλα και την αρπάζει για να κυβερνήσει. Ο Σαμαρά θα τι να κάνει αυτό, τι έκανε, κρυβόταν στο τηλέφωνο. Μπορεί να είχε κλείσει το κινητό μου τυχόν και τον έπαιρνε ο Παπανδρέου και δεν είχε ξεφύγει. Και αφού εν πάση περιπτώσει απεδείχθη, αφού λοιπόν κατάλαβε ότι δεν θα κυβερνήσει, βγήκε όλος έμπλεος χαρά και ηρεμία και λέει: ευτυχώς δεν θα κυβερνήσω. Ο στόχος Σαμαρά ποιος είναι, να ψηφίσει το Πασόκ το μεσοπρόθεσμο και μετά να πέσει το Πασόκ αφού θα ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, να έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και να μας λέει τα επόμενα χρόνια: εγώ δεν θέλω καθόλου αυτό το μεσοπρόθεσμο. Το συχαίνομαι. Αλλά τι να κάνω. Η γνώμη μου είναι πως η συμφωνία μεταξύ των δύο συμφοιτητών, υπάρχει συμφωνία κατά τη γνώμη μεταξύ των δύο συμφοιτητών, αλλά τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Σαμαρά, ήταν και παραμένει να ψηφίσει το Πασόκ όλα τα μέτρα, μισθολόγια κτλ. Να ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός, γι' αυτό και δόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η άδεια να έρθει ο προϋπολογισμός 2 μήνες νωρίτερα. Να δεσμευτεί λοιπόν η Ελλάδα όπως το πρόγραμμα και να ξέρει η Ευρώπη ότι όπως και είναι στην εξουσία αυτό είναι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Να γίνουν μετά εκλογές, να κερδίσει ο κ. Σαμαράς με αυτοδυναμία ή όχι, αναλόγως του τι θα πει ο ελληνικός λαός. Και να λέει μετά ο Σαμαράς: εγώ σέβομαι την υπογραφή της Ελλάδος, θα πάω σε επαναδιοργάνωση. Αυτό είναι αστείο και το συζητάμε όπως έχουμε καταλάβει όλοι. Από όλα σου έχω πει αυτό το τελευταίο, αλλά.